μπορεί να είναι και πολιτική λόγη, γιατί σήμερα από ό,τι φάνηκε τον υποστηρίζει και η απερχόμενη δημοτική αρχή με νομική στήριξη. Βέβαια η νομική σύμβουλος είναι καθόλου εξαίρετη. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά, δεν θέλω να συνεχίσω. Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι τελικά η Δημοτική Αρχή... Αλλά υπονοείται ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο. Και πιστεύω ότι δεν είναι δικά του όλα αυτά. Δηλαδή αυτή η επίμονη άρνηση των εντολών του αντιδημάρχου και του δημάρχου και η προκλητική και η απίθαρχη συμπεριφορά του. Δάκτυλος της κυρίας Σταυροπούλου, Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω έτσι ευθέως. Λέω ότι οι ενδείξεις μας φέρουν ακόμα και εκεί. Να σκεφτόμαστε και αυτά. Γιατί ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα άκρα. Καλά, ναι, έχουμε 50 εργαζομένους, και έχουμε άρρηστη συνεργασία με όλους, εκτός από δύο. Αυτό είναι και άλλη μια κοπέλα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι τελικά είναι το θέμα ευρύτερο. Τέλος πάντων, αυτό το ξεπερνάμε εμείς σήμερα, γιατί ειλικρινά θέλω να πω... Η δικαστική διερεύνηση έδειξε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ευθύνεται τελικά για τις διακοπές που γινόντουσαν. Οι εισαγγελές ήταν, ας πούμε, καταγγελτικοί. Ναι. Και του είπε ότι αν δεν συμμορφωθείς με αυτά τα οποία κάνεις... Τον κάλεσε στο γραφείο. Ναι, σήμερα μας κάλεσε όλος εκεί και μίλησε. Ναι. Μίλησε ένα καλό πνεύμα. Νομίζω ότι ο ίδιος κατάλαβε ότι κάνει σοβαρά λάθη, ότι δεν μπορεί να τα συνεχίσει, ότι διακινδυνεύει την καριέρα του και δεν θα ήθελα και εγώ να φτάσουμε ως εκεί. Βέβαια, εγώ προσωπικά τον έχω καλέσει και σε πειθαρχική δεν θα θέλατε, αλλά από τη στιγμή που δυσκολεύεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι άμα αφήνει χωρίς νερό τους κατοίκους του Δήμου σας, τι δεν κατάλαβα. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Βέβαια και θα είναι. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μείζον πρόβλημα. Τέλος πάντων, εμείς αυτή τη στιγμή με το νερό έχουμε κάνει πάρα πολλά, όπως σας είπα. Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις ποσότητες σε μια δύσκολη περίοδο κατά 50-60 και ειδικά την ώρα παραπάνω. Έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τη μελέτη του υπόλοιπου δικτύου, του νέου δικτύου του Αγίου Νοφρίου. Έχουμε χρηματοδοτηθεί από τον Υπουργό των Σεντρικών, τον κύριο Νάκο, με 80.000 ευρώ για μια νέα δεξαμενή 500 τόνων πάνω στον αναβόλο που θα μας λύσει το θέμα των αποθεμάτων. Άρα με τα αποθέματα